Αυτός χωρίς να ρωτήσει κανέναν ο Άγιος Αρσένιος, λέει βαπτίζεται το Χριστό του Αρσένιος. Έγιναν εκεί το σώσε. Ήταν οι συγγενείς του, οι θείοι του, οι θείες, ένας αναλαγμός, ένας πασχολισμός. Άρχισαν να τα βάζουν με τον Πάτερ Αρσένιο, που τον εφημέρωσε στα φάρας, ποιος είναι αυτός, χωρίς να το ρωτήσει, ποιος δεν σε ρώτησε. Βγάζει το όνομά του και είναι δοξομανής και είναι φιλόδοξος και μας παίζει και τον Άγιο. Αυτός τα άκουγε όλα που γίνονται, αυτός έκανε το μυστήριο όμως με τα φόβο Θεού. Μόλις δεν τέλειωσε το μυστήριο, τους κάλεσε ο Άγιος Ασένας και τους είπε «Μη φωνάζετε, μη με κατακρίνετε και αμαρφάνετε». Την ώρα που πήρα να πάρω το παιδί και να πω βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, είδα ένα λαμπερό σταυρό στο μέτωπό του. Και αμέσως η χάρη μου είπε, αυτός θα είναι ο διάδοχος. Ήρθε στην Ελλάδα με την ανταλλαγή και μεγάλωσε στην Κόνιτσα. Από την παιδική του ηλικία ζούσε ασκητικά. Εντρίφημα είχε τους βίους των Αγίων, τα παλέσματα των οποίων αγωνιζόταν να μιμείται με ζήλιο υπέρμετρο και ακρίβεια θαυμαστή. Επιδιδόταν στην αδιάλειπτη προσευχή, καλλιεργώντας παράλληλα την ταπείνωση και την αγάπη. Έμαθε την τέχνη του μαραγκού για να μιμηθεί και σε αυτό τον Χριστό. Στον στρατό υπηρέτησε κατά τον ανταρτοπόλεμο 3,5 χρόνια ως ασυρματιστής, ζώντας και εκεί ασχετικά. Στις επιχειρήσεις διακρίθηκε για την παλικαριά, την αυτοθυσία, το ήθος και τα χαρίσματά του. Κοντά στην Αύπακτο κάναμε μια μάχη. Εκεί που υποχωρούσαμε, διότι είχαν περισσότερες δυνάμεις οι αντάρτες, σε κάποια στιγμή έπεσε και χτύπησα, γιατί είχα ένα βαρύ ασύρματο στην πλάτη. Όταν έφτασαν οι στρατιώτες στη γραμμή που είχαν οριοθετήσει οι αξιωματικοί μας, είδε ο Αρσένιος ότι έλειπα. Βγάζει τον ασύρματό του και τρέχει. Του φώναζαν οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες. «Άσ' τον αυτόν, πάει αυτός, χάθηκε». Ήρθε κοντά μου, όπως μου είπαν μετά οι άλλοι, με σήκωσε, με έβαλε στην πλάτη του και με πήρε στις γραμμές πίσω. Όταν συνήλθα, άκουσα να του λέει ο λογαγός Βουδούρης. «Εσύ κάποιον Άγιο έχεις και σε βοήθησε και βοήθησες και τούτον εδώ». Ρώτησα, «Τι έγινε, παιδιά?» Μια περίοδο, έλεγε, έκανα 5 μήνες να λειτουργηθώ, διότι πού να βρεθεί παπάς και κλησιά πάνω στα βουνά. Όταν μετά με έστειλε ο διοικητής στο Αγρίνιο να πάρω ανταλλακτικά για τον ασύρματο, στο δρόμο που βάδαζα, πέρασε έξω από μια εκκλησία, όπου γίνονταν οι χαιρετισμοί. Έκανα το σταυρό μου, προσκύνησα και με πήραν τα δάκρυα. «Παναγία μου, πώς έχω γίνει έτσι», είπα. Διηγήθηκε και το εξής. Κάποτε που είχαμε πάει στο πεδίο βολής στην Τρίπολη, είδα ένα λιώτικο φως να βγαίνει από μια ρεματιά και να διέρχεται σε όλο το πεδίο βολής ενώ ήταν μέρα. Απορούσα τι να ήταν αυτό το φως που οι άλλοι δεν το έβλεπαν. Αργότερα κατάλαβα, επειδή εκεί γίνονταν οι εκτελέσεις καταδίκων και ίσως να είχαν εκτελεστεί άδικα και κάποιοι αθώοι. Γι' αυτό φαινόταν εκείνο το φως. Ο Θεός φύλαξε που δεν με έστειλαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Φυσικά δεν θα μπορούσα να σκοτώσω. Στους συγγενείς του έλεγε ότι θα γίνει μοναχός, αλλά από ευαισθησία προφασιζόταν ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος, για να μην αισθάνονται άσχημα ότι αυτή είναι η αιτία που καθυστερεί και μένει στον κόσμο. Τακτοποίησε όλα κατά άνθρωπον, χωρίς να αφήσει εκκρεμότητες. Το Μάρτιο του 1953, ο Αρσένιος ήταν πλέον έτοιμος να πραγματοποιήσει την απονηπιακής ακόμα ηλικίας εκδηλωθήσα μοναχική του κλίση.
ύστερα από θερμή προσευχή, επέλεξε μεταξύ τριών περιπτώσεων να κατευθυνθεί στο Άγιον Όρος. Αφού εκπλήρωσε το χρέος του προς την πατρίδα, ακολούθησε τη μοναχική ζωή, την οποία από μικρός επιθυμούσε. Από λαϊκός είχε θείες εμπειρίες, αλλά στη μοναχική του ζωή η εύνοια του Κυρίου, της Θεοτόκου και των Αγίων κορυφώθηκε. Ασκήτευσε στο Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή στο Μείο Κονίτσης και στο Σινά. Ενώ επήγε τον απορευθεί στον Ιερό Άθωνα, συνέβη το εξής. Ό,τι οικονομίες είχε, τις σκόρπισε σε φτωχούς και κράτησε μόνο τα ναύλα και το Άγιον Όρος. Ήρθε από τη βόρεια πλευρά, το θεώρησε οικονομία Θεού και πήγε στο μοναστήρι του Εσφυρμέ. Όταν τέλειωσε το στρατό, μετά από 5 χρόνια που πήρε το δίπλωμά του από το στρατό, ήρθε στο Άγιον Όρος. Πήγε στη Μονή Εσφυρμένου καταρχήν, εκεί για το μοναστήρι αυτό μας μιλούσε πάντα με πολύ σεβασμό, γιατί μας έλεγε εκεί οι πατέρες ήταν πολύ αγαπημένοι, ο ένας αγαπούσε και βοηθούσε τον άλλο και ήταν σαν να βλέπει το γεροντικό και το λαυσαϊκό μπροστά σου. Έλεγε ο γέροντας, για να βγάλεις μια σαρακοστή στο εσφυγμένο τότε ήταν πραγματικός γολγοθάς. Μόνο με ένα πιάτο νερόβρα στο φαγητό του 24ωρο. Ήταν το πιο αυστηρό κοινόβιο. Την πρώτη εβδομάδα των νηστειών, όλοι οι πατέρες έμεναν σχεδόν όλη την ημέρα μέσα στην εκκλησία. Έκανε προσευχή στο κελί μου. Ξαφνικά ακινητοποιήθηκα τελείως. Δεν μπορούσα να σηκωθώ. Ήταν αδύνατο. Μια αόρατη δύναμη με κρατούσε ακίνητο. Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Έμεινα έτσι σαν βιδωμένος για 2-2,5 ώρες. Μπορούσα να προσεύχομαι, να σκέφτομαι, αλλά δεν μπορούσα να κινηθώ καθόλου. Ενώ βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, είδα σαν σε τηλεόραση από τη μια μεριά τα Κατουνάκια και από την άλλη τη Μονή στο Μείο στην Κόνιτσα. Εγώ λαφτάρα γύρισα τα μάτια μου προς τα Κατουνάκια. Μια φωνή τότε ήταν της Παναγίας, μου είπε καθαρά «Δεν θα πας στα Κατουνάκια, θα πας στη Μονή στο Μείο». «Παναγία μου, εγώ έρημο σου ζήτησα και εσύ με στέλνεις στον κόσμο», είπα. Αμέσως λύθηκα από εκείνο το αόρατο δέσιμο και πλημμύρισε η καρδιά μου από τη Θεία Χάρη. Μετά πήγα και το είπα στο πνευματικό. «Αυτό είναι το θέλημα του Θεού», μου είπε. «Μην κάνεις όμως λόγο για το γεγονός. Πες πως για λόγους υγείας έβγαζε αίμα εκείνη την εποχή, θα χρειαστεί να βγεις από το όρος και πήγαινε». Άλλο ήθελα εγώ, αλλά ο Θεός είχε το σχέδιό του. Και έτσι, ο Κύριος στέλνει το δούλο του Παΐσιο στην Ιερά Μονή στο Μείο Κονίτσης. Έλεγε ο ίδιος, «Το τάμα που είχα κάνει στην Παναγία, αν με διαφυλάξει χάρη της κατά τον πόλεμο, να πάω 3 χρόνια να βοηθήσω να χτιστεί το καμένο μοναστήρι της, νόμιζε ότι η Παναγία πλέον δεν θα το ζητήσει, μιας και έγινα μοναχός. Αλλά φαίνεται ότι το ήθελε». Έτσι βρέθηκε ο γέροντας στο ήσυχο μοναστηράκι του Στομίου τον Αύγουστο του 1958.
Οι άνθρωποι χάρηκαν με τον ερχομό του και τον επισκέπτονταν αρκετοί. Οι μοναχοί λοιπόν είναι με λίγα λόγια οι ασυρματιστές της μητέρας Εκκλησίας και επομένως, εάν φεύγουν μακριά από τον κόσμο, το κάνουν και αυτό από αγάπη, διότι φεύγουν από τα παράσιτα του κόσμου, για να μπορούν να έχουν καλύτερη επαφή και να βοηθούν περισσότερο και καλύτερα τον κόσμο. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1962, ο γέροντας πήγε στο όρος Σινά. Όταν πρωτοπήγε στο Σινά, είχε μεγάλη ανομβρία. Σε φυσιολογικές συνθήκες, στην περιοχή αυτή βρέχει πολύ αραιά. Την χρονιά εκείνη ήταν ιδιαίτερη αισθητή η έλλειψη νερού, γιατί είχε 3,5 χρόνια να βρέξει. Ένα καραβάνι ετοιμάστηκε να πάει να κουβαλήσει νερό από μακριά. Ο γέροντας τους είπε: «Περιμένετε, μην πάτε απόψε». Τη νύχτα έκανε προσευχή και έβρεξε πολύ. Αυτό όταν ήρθε εδώ, ναι, μεν τον ήρθαν, τον ζητάγαμε συμβουλές, λίγοι μοναχοί ήμασταν και μας έδινε. Δεν είχαμε, οι περισσότεροι δεν είχαμε τότε πολύ κατανόηση στα μοναχικά ζητήματα. Αγάπησε λοιπόν όσο μπορεί στην έρημο και την εξαγγελωμένη ζωή και πέταξε όσα μπορείς από τα υλικά σου πράγματα μέσα στις μάντρες των φτωχών. Απλοποίησε τη ζωή σου όσο μπορείς για να ελευθερωθείς από το κοσμικό άγχος και για να έχει νόημα και η ζωή σου. «Αισθάνομαι να γλυκοχαράζει κάτι άλλο μέσα μου», έγραφε. Ενώ ζούσε τέτοια ζωή και χαιρόταν που βρήκε επιτέλους αυτό που αναζητούσε από χρόνια, η υγεία του χειροτέρευε. Αναφέρει σχετικά σε επιστολή του από 1η Μαρτίου 1964. «Πάντως βλέπω ότι ο Θεός με κατεβάζει όλο και παρακάτω. Τώρα βρίσκομαι στη Μονή προ μιας εβδομάδος, διότι μου παρουσιάστηκε άσθημα και επειδή ή το 2000 υψόμετρο, το ησυχαστήριο, υπέφερα πάρα πολύ, παρόλο που βίαζε τον εαυτό μου. Ήταν αδύνατο να μείνω εκεί, διότι μου κρατιόταν η αναπνοή». Τελικά, όταν είδε να επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας του, πήρε την απόφαση να καταλήψει τη γλυκιά έρημο του Σινά με λύπη. Επανακάμπτοντας το Άγιον Όρος, ο γέροντας κατευθύνθηκε στη σκήτη των Ιβύρων, όπου βρήκε την καλύβη των Αρχαγγέλων. Το ομόλογο φέρει ημερομηνία 12 Μαΐου 1964. Ο ίδιος, σε επιστολή του από 24 Ιουλίου 1964, αναφέρει σχετικά: «Επήραμε την χάρη του Θεού μια καλύβη στην ερημωμένη σκήτη των Ιβύρων. Έχει όλες τις προϋποθέσεις για μια ησυχαστική ζωή. Παρακάλεσα τον Κύριο μου πολλήγον, αλλά βλέπω ότι είναι θέλημά του αυτό. Επήγα στον πνευματικό μου, πατέρα Τίχωνα Ρώσο Μεριμίτη, και μου είπε ότι θα πρέπει να δέχομαι όσους θέλουν να μένουν μαζί μου. Το πολύ μου είπε να κάνεις μια καλυβούλα πιο πέρα, για να έχεις και λίγη ησυχία». Γράφει σε επιστολή του από 11 Οκτωβρίου 1968: «Θα μάθατε δια την αλλαγή του τόπου και ζωής, δηλαδή από έρημον εις μονήν και από τελεία μεριμνησία σε μέριμνες και ευθύνες. Πιστεύω ότι θα εύχεστε να είναι η θητεία μου μικρή, δια να βρω και πάλι τον σκορπισμένο εαυτό μου». Πράγματι ο γέροντας, αφού βοήθησε να μπει μια σειρά στη νεοσύστατη αδελφότητα, εγκαταστάθηκε για λόγους ησυχίας στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού. Το ομόλογο έχει ημερομηνία 2 Μαρτίου 1969. Έγραφε σε επιστολή του από 10 Απριλίου 1969: «Τώρα που έχω ελευθερωθεί με τη χάρη του Θεού από τη Μονή και βρίσκομαι στη γλυκιά μου ησυχία, να εύχεστε να εμφανιστώ μάλλον παρά να εμφανίζομαι. Είναι αλήθεια ότι όταν εμφανίζομαι, τότε νιώθω τον εαυτό μου να βρίσκομαι κοντά στον ταλαιπωρημένο κόσμο». Έζησε στην εμφάνεια,
δόθηκε ολόκληρο στο Θεό και ο Θεός τον φανέρωσε και τον έδωσε σε όλον τον κόσμο. Καθοδήγησε, παρηγόρησε, θεράπευσε, ανάπαυε τα πλήθη των ανθρώπων που έτρεχαν κοντά του. Η αγιασμένη του ψυχή ξεχύλισε από θεϊκή αγάπη και η οσιακή του μορφή ακτινοβολούσε την Θεία Χάρη. Όλη την ημέρα, ακούραστος, μάζευε τον ανθρώπινο πόνο και σκορπούσε Θεία Παρηγοριά. Το 1979 είναι ένα έτος πολύ σημαντικό για την πνευματική γενιά του Πατρός Παϊσίου. Νομίζω ότι είναι το έτος εκείνο κατά το οποίο ο Γέροντας έφυγε από το κελί του Τιμίου Σταυρού και πήγε στο κελί της Παναγούδας. Εκείνη τη χρονιά, κατά κάποιο τρόπο γνωρίστηκε πάρα πολύ στο Άγιον Όρος. Το 1979, πηγαίνοντας ο πατήρ Παΐσιος στο κελί της Παναγούδας, πήγαν όπως ξέρετε μαζί του και τα πιο στενά πνευματικά του παιδιά. Ο Γέροντας, αφού πέρασε 11 χρόνια αγώνων και προσφοράς στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, στις 27 Φεβρουαρίου βρήκε καθ' υπόδειξη του Γέροντα Ιωακείμ την Παναγούδα. Αν και ζητούσε ησυχαστικό κελί στην νότια πλευρά του όρους, όμως έκανε θυσία χάρη των προσκυνητών να βρίσκεται σε πιο προσιτό για αυτούς μέρους, στην Παναγούδα. Όταν μετά μου δόθηκε η ευκαιρία να ζήσω κοντά του για 6 μήνες, τότε κατάλαβα κάτι ακόμη περισσότερο. Πώς δηλαδή ο Θεός μπορεί να μην είναι ένα ερώτημα στην ψυχή μας ή μία σκέψη, αλλά είναι ένα πρόσωπο με το οποίο κανείς επικοινωνεί, ζει μαζί του και παίρνει από τον ίδιο και δίδεται ο ίδιος. Αυτό το είδα στο πρόσωπο του Πατρός Παϊσίου και στη ζωή του. Ύστερα, από μαρτυρικούς πόνους, οι οποίοι, όπως έλεγε, τον ωφέλησαν όσο δεν τον ωφέλησαν οι ασκητικοί αγώνες όλης της ζωής του, αναπαύθηκαν κυρίω στις 12 Εβδόμου του 1994, στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στις Σουλωτή Θεσσαλονίκης. Ενταφιάστηκε εκεί, δίπλα στον ναό του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου. Η επιθυμία του ήταν να γυρίσει στο Άγιον Όρος, γιατί η παράδοση λέει ότι κάθε Αγιορείτης όταν πεθαίνει πρέπει να επιστρέφει στο Άγιον Όρος, δηλαδή να ενταφιάζεται στο Άγιον Όρος. Με το Πατέρα Παΐσιο δεν έγινε αυτό. Ο ίδιος ήθελε, αλλά όταν επιδεινώθηκε η κατάστασή του τόσο πολύ, δεν πρέπει να τον πια να μεταφερθεί στο Άγιον Όρος. Υπήρχε μόνο περίπτωση να τον πάνε με ελικόπτερο. Κάτι που δεν το ήθελε καν, ούτε καν το ήθελε αυτό. Και τις τελευταίες μέρες της ζωής του είπε ότι θα ενταφιαστεί στη Σουρωτή, στο μοναστήρι εκεί. Και μάλιστα είχε δώσει και οδηγίες σε ποιο σημείο θα γίνει ο τάφος, πόσο βάθος θα έχει, πώς θα γίνει και να είναι όλα τελειοποιημένα. Έγραψε και την επιγραφή που είναι τώρα πάνω στον τάφο. Και άφησε εντολή να μην γίνει εκταφή των υψάνων του, των οστών του, να μην γίνει εκταφή, όπως είχε αφήσει εντολή και ο Παπατήχο στον Δήμιο Σταυρό. Ο τάφος του απλώς, με άμμο από πάνω μόνο, και βεβαίως από τότε, από το 1994 και τότε, είμαι βέβαιος ότι το πιο μεγάλο θρησκευτικό προσκύνημα στην Ελλάδα είναι ο τάφος του Πατρός Παϊσίου. Δεν υπάρχει καλογερική πνευματικότητα και κοσμική πνευματικότητα. Όπου τον τάξει τον κάθε ένα Θεός μπορεί να γίνει Άγιος. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωστίνος Πόδοβιτς, ο Σέρβος, έλεγε, είσαι δάσκαλος, γίνει Άγιος δάσκαλος.
Είσαι τεχνίτης, γίνε Άγιος τεχνίτης. Είσαι μοναχός, γίνε Άγιος μοναχό. Είσαι ζουρναλίστ, γίνε Άγιος ζουρναλίστ. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση που διοργανώνει το Σωματείο Ενωμένη Ρωμιοσύνη με τίτλο «Στο μονοπάτι για την Παναγούδα» προς τιμή του μακαριστού γέροντος και Αγίου της Εκκλησίας μας Οσίου Παρισίου του Αγιορείτου και την οποία μου ανετέθη η τιμή να συντονίσω. Πριν καλέσω στο βήμα τον Πρόεδρο της Ενωμένης Ρωμιοσύνης, πρέπει να σας παρουσιάσω την ταυτότητα του συγκεκριμένου σωματείου μέσα από τα λόγια των μελών του. Στην εποχή μας είναι γεγονός ότι περνούμε πρωτοφανή κρίση. Μεγάλος είναι ο πόνος μας να βλέπουμε σε ανησυχητικά υψηλό ποσοστό τον λαό μας, τον πρικισμένο με τόσα χαρίσματα από το Θεό, να έχει χάσει τον δρόμο του και τους νέους μας, χωρίς αξίες και ιδανικά, να παραπέουν μέσα στο σκοτάδι των παθών τους και αρκετοί τελικά να καταστρέφονται. Παρά τα αυτά, μέσα στην πανθομολογούμενη κρίση, διαπιστώνει κανείς εύκολα ότι υπάρχει μετάνοια και ότι υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι με πνευματική ζωή, με ικανότητες και διάθεση να βοηθήσουν, αλλά αγωνίζονται μεμονωμένα. Μετά από σκέψεις πολλές, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αν ήταν δυνατόν να συνεργαστούν όσοι πιστεύουν στις αξίες, θα μπορούσε συν Θεό να αλλάξει η γενικότερη νοοτροπία και πορεία μας. Έτσι προχωρήσαμε στη σύσταση και οργάνωση αυτού του σωματείου, το οποίο αποτελείται από μέλη που τα συνδέει η αγάπη για τις αξίες μας, χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να υπάρχουμε ως άτομα ελεύθερα και ως έθνος. Πιστεύουμε στη δύναμη της ενότητας και θεωρούμε ότι οι αξίες αυτές είναι η ψυχή του γένους μας. Αν τις κρατήσουμε, θα μας διαφυλάξουν και αν τις απεμπολίσουμε, θα χαθούμε. Βάσει του καταστατικού του, η σκοπή του σωματείου είναι η βαθύτερη γνώση, η βίωση, η προάσπιση και η προβολή των πνευματικών αξιών που συνθέτουν την ταυτότητά μας και χαρακτηρίζουν την ιδιοπροσωπία μας ως Ορθόδοξων Ελλήνων. Οι αξίες αυτές ειδικότερα είναι η μακραίωνη, πολυκύμαντη και εξόχως διδακτική ιστορία μας, ο θεσμός της οικογένειας που αποτελεί το κύτταρο του κοινωνικού σώματος και την κατοίκον Εκκλησία, η απαράμιλη ελληνική γλώσσα, στην οποία κατά θεία πρόνοια γράφτηκε το Ευαγγέλιο της αποκαλυφθήσας αλήθειας και η ελληνοχριστιανική παιδεία, η ελληνορθόδοξη παράδοσή μας που αποτελεί τη μνήμη του λαού. Το σωματείο δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο με την πολιτική. Από το καταστατικό του δεν γίνονται δεκτά ως μέλη πολιτικά πρόσωπα όσο διάστημα ασχολούνται με την πολιτική. Τηρεί τους νόμους, σέβεται το δημοκρατικό πολίτευμα και υιοθετεί απόλυτα τα χρηστά ήθη. Δεν είναι ανταγωνιστικό ή υποκατάστατο άλλων κρατικών θεσμικών οργάνων ή πολύ περισσότερο εκκλησιαστικών. Δεν έχει κληρικούς ως μέλη ούτε ναούς. Δεν είναι ένα νέο ιδεολογικό ρεύμα, ούτε ένα διαφορετικό κοινωνικό σύστημα, ούτε μία οργάνωση κοινωνική, πολιτική ή θρησκευτική. Είναι ένα κέντρο που αποβλέπει στην αποκοινού μελέτη και προβολή των πνευματικών μας αξιών με νόμιμο και δημοκρατικό τρόπο και με κάθε σύγχρονο μέσο επικοινωνίας. Απότερος σκοπός είναι να δώσει ελπίδα, ιδανικά και όραμα στους νεοέλληνες, μέσα από την παιδεία, τη σωστή ενημέρωση και την προβολή υγιών προτύπων με κεντρικό στόχο τη βοήθεια της οικογένειας και της νεότητας. Η προσπάθεια είναι εγγενής. Βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας, ο οποίος αγαπά τις αξίες του και θέλει την ενότητά του. Αυτό βεβαιώνει και η πρόθυμη και αθρώα συμμετοχή όσων πληροφορούνται για το σωματείο. Το ιδιαίτερο γνώρισμα αυτού του φορέα είναι η συνεργασία, ο συντονισμός και η προβολή του έργου και άλλων ιδρυμάτων, συλλόγων, σωματείων, ενώσεων, οργανισμών και προσώπων, οι οποίοι συμφωνούν με το πνεύμα και τους σκοπούς του, με σκοπό την αφύπνιση και τη στροφή προς τις αξίες μας. Σύνθημά μας είναι «Νίκα εν το αγαθό το κακό» ή απλούστερα «Να πληθύνει το καλό με καλό τρόπο για να εξαφανιστεί το κακό».
Οι αρχές και ο σκοπός του σωματείου είναι στοιχεία σταθερά και αμετάτρεπτα, αλλά ο τρόπος, τα μέσα και οι ενέργειες εκπληρώσεως αυτών υπόκεινται σε διάλογο και κριτική. Κατοχυρώνεται η ανταλλαγή απόψεων και υιοθετούνται προτάσεις συντελεστικές των στόχων του σωματείου. Στο σωματείο δύναται να προσφέρουν ανιδιοτελώς ως φίλοι ή συνεργαζόμενοι τις υπηρεσίες τους και πρόσωπα ικανά και κατάλληλα, τα οποία δεν ανήκουν μεν σε αυτό, αλλά ενστερνίζονται τους σκοπούς του. Στο σημείο αυτό, θα παρακαλέσω να έρθει στο βήμα ο πρόεδρος του Σωματείου Ενωμένη Ρωμιοσύνη, κύριος Δημήτριος Κουτσούμπας. Σαν πρόεδρος του Σωματείου Ενωμένη Ρωμιοσύνη, απόψε είμαι διπλά συγκινημένος, γιατί μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα η νεοσύστατη ομάδα της Ενωμένης Ρωμιοσύνης στο όνομά μας κατόρθωσε να πραγματοποιήσει μια τόσο μεγάλη εκδήλωση και κάτω από τόσο αντίξωες συνθήκες. Σήμερα υπήρξε τρομοκρατία από τα κανάλια ότι θα γίνει η συντέλεια του κόσμου. Εσείς όμως βρίσκεστε εδώ. Όλοι βρισκόμαστε εδώ και πραγματοποιείται αυτή η υπέροχη εκδήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν αυτή την ομάδα, να ευχαριστήσω και εσάς, σεβαστοί μου πατέρες, ακόμα μια φορά τις ευχαριστίες μας για την παρουσία σας απόψε εδώ και να ευχαριστήσω τον κύριο Ραγκουβαλή που μπήκε στον κόπο και βρίσκεται απόψε εδώ μαζί μας για να μας δώσει βιώματα και βιωματικές καταστάσεις εν γέννη που έζησε κοντά στον Γέροντα Παΐσιο, στον Όσιο πλέον Παΐσιο. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Πάντα πρόθυμος, κάθε φορά που του το ζητάμε, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν μας έχει φέρει αντίρρηση, δεν ξέρω από εδώ και πέρα. Λοιπόν, το Σωματείο Ενωμένη Ρωμιοσύνη πριν 10 χρόνια ξεκίνησε αυτή την πορεία με απότερο στόχο να βοηθήσει κυρίως τους νέους. Αυτός είναι ο απότερος στόχος. Να φέρουμε τα παιδιά μας κοντά στην Εκκλησία, να έχουν πνευματικό, να είναι κάτω από το πετραχύλι. Δηλαδή, στην ουσία, τι κάνουμε. Βοηθάμε την Εκκλησία από τη δικιά, από το δικό μας μετερίζει. Θέλουμε τα παιδιά μας να αποκτήσουν αυτό που είπε και ο Σπύρος προηγουμένως, υγιή πρότυπα. Αυτά τα πρότυπα που δεν θα τα δουν έξω στην κοινωνία σήμερα, δεν θα τους τα δώσουν ούτε τα κανάλια, αλλά ούτε και γενικά το σύστημα που επικρατεί γύρω τους. Θέλουμε τα παιδιά μας να αποκτήσουν πηξίδα, να μην είναι έρμεα των παθών και της εκμετάλλευσης του οποιοδήποτε. Να έχουν σταθερή πορεία στη ζωή τους, να κάνουν καλές και ευλογημένες οικογένειες. Αυτός είναι ο απότερος στόχος. Θα σας πω δε κάτι που συνέβη στην πορεία της Ενωμένης Ρωμιοσύνης. Η Ενωμένη Ρωμιοσύνη ξεκίνησε με 100 άτομα, χωρίς χρήματα, χωρίς τίποτε. Είχε όμως μια φοβερή παρακαταθήκη με τεράστια δύναμη. Ήταν οι ευχές Αγίων Γεροντάδων του Αγίου Όρους που το καθοδηγούν σε κάθε βήμα. Είχε την ευλογία του Οσίου Παϊσίου για τον οποίο βρισκόμαστε απόψε εδώ. Και με θαυματουργικό τελείως τρόπο φτάσαμε σε ένα σημείο όταν θα δείτε μέσα στα βιβλία που θα σας μοιραστούν στα περιοδικά ή μπείτε στην ιστοσελίδα να έχει γίνει ένα τεράστιο έργο μέσα από το οποίο πραγματικά βοηθιέται η οικογένεια και οι νέοι μας αλλά και όλοι μας, ανεξαιρέτως. Θα ήθελα να σας πω τούτο και να τελειώσω, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Η Ενωμένη Ρωμιοσύνη διήνει σε πολύ δρόμο και έχει αποκτήσει και συγκροτήσει ομάδες οι οποίες θα βοηθάνε τον τόπο τους από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κύπρο και όχι μόνο, ακόμα και στον ελληνισμό της Διασποράς.
Δεν θέλω να σας κουράσω να σας πω με ποιο τρόπο έγιναν όλα αυτά. Απλά σας λέω ότι πραγματικά υπήρξαν τεράστιες ευλογίες, θαύματα που μας συγκλώνησαν στην πορεία αυτών των 10 ετών. Και να σας πω και να σας διαβεβαιώσω ότι είναι, η Ενωμένη Ρωμιοσύνη είναι ένα τρένο που μηχανοδηγούσε έχει Αγίους Γέροντες, που το σκεπάζουν με τις προσευχές τους και τις προσευχές των Αγίων της Εκκλησίας μας. Γιατί γι' αυτό παλεύει. Παλεύει να δώσει τα πρότυπα τους Αγίους στους νέους μας και να δώσει πρότυπα ανθρώπους που έχουν πραγματικά πνευματική υπόσταση. Αυτό το τρένο θα φτάσει στον προορισμό του. Όσοι θέλουν μας ανεβούμε και όσοι θέλουν μας κατεβούμε. Ευχαριστώ πολύ. Αγίος σαν τον πατέρα Παΐσιο, ο Θεός εμφανίζει κάθε 400 χρόνια. Είναι συγκλονιστικός αυτός ο λόγος του Αγίου Πορφυρίου, καθώς μόνο ένας Άγιος μπορεί να καταλάβει και να διακρίνει το μέγεθος της αγιότητας ενός άλλου Αγίου. Ποιο είναι όμως το κλειδί για αυτήν την τόσο μεγάλη πνευματική κατάσταση που κατέκτησε ο Όσιος Παΐσιος? Τι εστί μοναχός? Ποιος είναι ο ορισμός του μοναχού? Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναήτη, μοναχός είναι βία φύσεως διηνεκής. Η βία αυτή της φύσεως η διηνεκής δεν έχει να κάνει μόνο με την εγκράτεια στην τροφή ή στον ύπνο, περισσότερο έχει να κάνει με την ακρίβεια της συνειδήσεως και πρωτίστως με την εκοπή του ιδίου θελήματος. Ο μοναχός δεν έχει να παλέψει μόνο με τις αρχές και εξουσίες των πονηρών πνευμάτων, αλλά και με τον ίδιο το κακό του εαυτό. Έτσι, δεν πρέπει να εμπιστεύεται το λογισμό του. Ο Αββάς Δωρόθεος αναφέρει ότι είναι δύο τα χαρακτηριστικά του κατοικώνα: η αθανασία και το αυτεξούσιο. Η αμαρτία κατέστησε θνητό και φθαρτό τον άνθρωπο. Ωστόσο, η ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού, η Σταύρωση και η Αγία Ανάσταση ελευθέρωσαν τον άνθρωπο από τον πνευματικό θάνατο, καθώς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με τον θάνατο και την Ανάστασή Του θανάτω θάνατον πατήσας. Ποιος είναι όμως ο τρόπος επαναφοράς του ανθρώπου από το παραφύσιν στο καταφύσιν και στο υπερφύσιν? Ακούστε τι λέει ο Κύριός μας. Μάθετε από εμένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Με έναν μόνο λόγο μας έδειξε την ρίζα όλων των κακών, που είναι η υπερηφάνεια, και ότι δεν μπορούμε να ελεηθούμε παρά μόνο υιοθετώντας τη ζωή μας το ακριβώς αντίθετο, την ταπεινοφροσύνη. Πώς επιτυγχάνεται η ταπεινοφροσύνη? Μόνο με έναν τρόπο: με την υπακοή και την εκοπή του ιδίου θελήματος. Αυτή η εκοπή του ιδίου θελήματος ήταν πράξη ζωής για τον Όσιο Παΐσιο. Και λέει, έπαιξε λίγο με τις λέξεις της φυσικής και είπε, ακούστε παιδιά, εσείς αφού είστε φυσικοί, πρέπει να προσπαθήσετε να καταφέρετε την διάσπαση του ατόμου σας για να βγει μετά πολύ ψηλή ενέργεια με την οποία θα μπορέσετε να ξεφύγετε από το βαρυτικό πεδίο της γης και να αγκαλιάσετε τον νοητό ήλιο που είναι ο Χριστός. Ένας φίλος μου μας πρότεινε να πάρουμε μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Εγώ δεν ήξερα τι είναι το Άγιο Όρος, παρόλο που ζούσα στην Ελλάδα. Και αφού μου εξήγησε ότι είναι μια περιοχή με μοναστήρια κτλ., λέει τι να πάμε να κάνουμε εκεί πέρα. Μου λέει, θα πάμε λέει στο μοναστήρι, έχει δωρεάν φαγητό και ύπνο και θα κάνουμε και μπάνια. Λέει, από ένα μοναστήρι ανάμεσα στο άλλο, θα κάνουμε μπάνια. Και μας είχαν τελειώσει τα λεφτά γιατί ήταν στο τέλος καλοκαιριού. Οπότε δέχτηκα να πάμε, ας πούμε, για αυτόν τον λόγο. Όταν πήγαμε όμως στο Άγιο Όρος, έπαθα μία έκπληξη. Αφενός μου άρεσε πολύ το περιβάλλον, με την πιο μεγάλη έκπληξη όμως την έπαθα όταν άρχισα να συζητώ με τους μοναχούς. Εκεί διαπίστωσα ότι αυτοί τα έχουν, λέει, ένα κώδικα αξιών τελείως ανάποδο από αυτό που υπάρχει στην κοινωνία. Δηλαδή είχε μια τέτοια διάθεση προσφοράς που δεν τις ανάμεσε στον κόσμο με τίποτα. Και μου έκανε εντύπωση αυτό η ώρα.
Στο μοναστήρι που μείναμε, στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, έπιασα γνωριμία και φιλία με έναν συνομήλικο μοναχό. Όπως συζητούσαμε, έπαθα μεγάλη εντύπωση. Αυτός λοιπόν, μετά τις συζητήσεις που είχαμε, μου πρότεινε να πάω να συναντήσω τον πατέρα Παΐσιο. Εγώ βέβαια δεν ήθελα να πάω. Μου λέει, εδώ κοντά είναι, 20 λεπτά πιο κάτω. Λέω, τι να πάω να κάνω εκεί πέρα. Δεν πάνε, μου λέει, αυτός δεν είναι σαν και εμάς, ας πούμε. Λέω, δηλαδή, τι έχει αυτός. Μου λέει, αυτός κάνει θαύματα. Και κατέβηκα κάτω να συναντήσω τον γέροντα. Το κελάκι του γέροντα, το σπίτι του γέροντα, ήταν μέσα στο δάσος και ήταν περιτριγυρισμένο με ένα φράχτη από σύρμα. Έφτασα λοιπόν εκεί έξω από το φράχτη, από την αυλόπορτα, χτύπησα ένα σίδερο που είχε και είδα κάποιος βγήκε, δεν μπορούσα να δω το πρόσωπο και μου λέει, παιδί μου λέει, τι θέλεις, λέω το γέροντα Παΐσιο, και τι το θέλεις, λέω, δεν θα μου ανοίξεις. Κρέμασε το κλειδί πάνω σε ένα σύρμα που σύρθηκε από το σπίτι μέχρι την αυλόπορτα, ξεκλείδωσα εγώ και άρχισα να προχωράω στο σπίτι. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Ρακοβαλής. Ο κύριος Ρακοβαλής είναι φυσικός, αγιογράφος και συγγραφέας. Όπως είδατε και στο βίντεο που προηγήθηκε, η πρώτη του γνωριμία με τον Άγιο Παΐσιο έγινε όταν ήταν φοιτητής στο τμήμα της φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η οποία του άλλαξε τη ζωή. Η επίγεια σχέση του με τον Άγιο διήρκησε 12 χρόνια μέχρι την κοίμησή του. Επεδίωξε να μείνει στο Άγιον Όρος, ώστε να είναι κοντά στον Άγιο και τα κατάφερε. Έζησε περίπου 8 χρόνια στο Άγιον Όρος, 2 σαν δόκιμος μοναχός και μαθητευόμενος αγιογράφος και άλλα 5 σαν καθηγητής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία. Νιώθει πως είναι υποχρέωσή του να μεταφέρει αυτά που έζησε κοντά του. Εμείς, αφού τον ευχαριστήσουμε για τη χαρά που μας έδωσε να έρθει από τη Θεσσαλονίκη για τη σημερινή εκδήλωση, θα τον καλέσουμε να πάρει στα χέρια του το κλειδί και να μας ανοίξει την πόρτα για την Παναγούδα. Όπως πήρατε μια γεύση και από το βίντεο που είδατε, όπως ακούσατε και τον λόγο του Αγίου Πορφυρίου, πρόκειται για έναν μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας. Ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος πια Παΐσιος, ήταν μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα. Και θα ήθελα να παρακαλέσω τώρα όλους εσάς, επειδή εγώ είμαι πολύ εμπαθής άνθρωπος και αδύναμος και μου είναι δύσκολο να μιλάω, ας πούμε, αυτά τα πράγματα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε μέσα στην καρδιά σας μία σύντομη προσευχή στον Άγιο Παΐσιο να βοηθήσει να πάει καλά αυτή η ομιλία. Ιδιαιτέρως να παρακαλέσω τον εκπρόσωπο του Επισκόπου μας εδώ και τους ιερείς, αλλά και όλους εσάς, τους αγαπητούς αδελφούς. Βέβαια, το ότι ήρθατε εδώ πέρα δηλώνει ότι θέλετε να μάθετε για τον Άγιο, αγαπάτε τον Άγιο, είναι μια κλίση της καρδιάς αυτή. Και η κόπη που κατέβαλε η νεοσύστατη ομάδα της Ενωμένης Ρωμιοσύνης και αυτή είναι πολύ μεγάλη και αυτούς πρέπει να τους ευχαριστήσουμε για αυτήν την εκδήλωση που κάνετε. Βέβαια, τα πράγματα, η δυσκολία που είναι να μιλάμε για έναν Άγιο είναι ότι η καθημερινότητά του είναι έτσι έξω από αυτό που εμείς γνωρίζουμε. Πολλά θαυμαστά γεγονότα συμβαίνουν
Και υπάρχουν ίσως και πολλοί, όπως και εγώ, πριν τον συναντήσω δεν πίστευα, που τα θεωρούν και υπερβολές και πράγματα φουσκωμένα, δεν τα πιστεύουν. Υπάρχουν όμως τρία πράγματα, τρία γεγονότα που ο κάθε σκεπτικιστής, ο κάθε καλοπροαίρετος σκεπτικιστής μπορεί να προβληματιστεί για αυτά τα πράγματα και να φτάσει σε ένα συμπέρασμα. Το πρώτο γεγονός είναι η φήμη που έχει ο Άγιος. Έχει αποκτήσει μια παγκόσμια φήμη. Το δεύτερο γεγονός είναι η τεράστια διάδοση των λόγων του. Μεταφράζονται τα βιβλία του σε πάρα πολλές γλώσσες του κόσμου. Και το τρίτο γεγονός, όπως είδαμε και στην ταινία, είναι τα πλήθη τα οποία συνέρεαν και όσο ζούσε, αλλά και μετά τον θάνατό του που συρρέουν στον τάφο του. Ο πατήρ Παΐσιος, όπως μου έλεγε, λέει, με παρακαλούσε η μάνα μου, λέει, να τελειώσω το δημοτικό, να πάρω ένα βραχιόλι, όπως λέγανε, και εγώ, λέει, δεν την άκουγα. Δηλαδή, με τα σημερινά δεδομένα, ήταν ένας άνθρωπος σχεδόν αγράμματος. Και όπως είδατε, ας πούμε, ζούσε στις ερημιές. Εκεί ήταν ο πόθος του, να είναι μόνος του και να προσεύχεται. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος απέκτησε μια παγκόσμια φήμη. Έγινε μια έκρηξη φήμης μέσα σε λίγα χρόνια. Το ξέρουνε παντού. Και δεν είχε ούτε τηλέφωνο στο κελί του. Απέφευγε τους δημοσιογράφους και όλα αυτά. Αυτό το γεγονός της φήμης του, δηλαδή ένας άνθρωπος από ένα κελάκι στο Άγιο Όρος να αποκτήσει τέτοια μεγάλη φήμη, το βλέπετε εύκολο, το βλέπετε φυσιολογικό, δεν είναι ένα θαυμαστό γεγονός που μπορεί να μας προβληματίσει. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που επιδιώκουν την προβολή για τη φήμη, έχουν κανάλια, εφημερίδες, πολιτικά κόμματα που τους προσβάλλουν και δεν έχουν αποκτήσει ούτε στο ελάχιστο τη φήμη που είχε ο Άγιος Παΐσιος. Δηλαδή και αυτό το γεγονός είναι συγκλονιστικό. Το δεύτερο συγκλονιστικό γεγονός είναι ο λόγος του. Ένας αγράμματος άνθρωπος. Και ο λόγος του έχει διαδοθεί σε όλα τα πέρατα της γης. Τα βιβλία του μεταφράζονται και πουλούνται κατά εκατομμύρια. 20 εκατομμύρια αντίτυπα και παραπάνω έχουν πουληθεί στη Ρωσία. Έχουν μεταφραστεί στα κορεάτικα, στα αλβανικά, στα ρουμάνικα, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα αραβικά, παντού. Ποιανού άλλου ανθρώπου οι λόγοι έχουν τέτοια διάδοση? Και πώς γίνεται ένας αγράμματος με τα σημερινά δεδομένα, με τα σημερινά κριτήρια άνθρωπος, να έχει ο λόγος του τέτοια επιρροή και τέτοια βαρύτητα? Αυτό το γεγονός το βλέπετε και αυτό φυσιολογικό? Μεταξύ των χριστιανών, ας πούμε, υπάρχουν πολύ μορφωμένοι καθηγητές με επιστημείο, διδακτορικά, κι όμως ο λόγος τους δεν έχει τέτοια διάθεση. Και από πού αυτός ο άνθρωπος έχει αποκτήσει τέτοια σοφία? Δημοτικό δεν τελείωσε. Ποιος τον σώθησε? Ποια είναι η πηγή αυτή της σοφίας? Από αυτό το γεγονός που πρέπει να μας προβληματίσει και να πούμε, ας πούμε, ότι κάτι τρέχει εδώ πέρα. Κάτι τρέχει εδώ πέρα. Και επίσης μπορούμε να καταλάβουμε, εγώ τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω, ότι εκτός από το Πανεπιστήμιο, που έχουμε μάθει να το θεωρούμε σαν την πηγή της σοφίας, υπάρχει και μια άλλη πηγή σοφίας. Ο πατήρ Παΐσιος διάβαζε τα βιβλία της Εκκλησίας, διάβαζε το Ευαγγέλιο, όπως το διαβάζουμε και αρκετοί άλλοι, αλλά τελικά η σοφία του έρχεται από κάπου αλλού. Είναι αυτό που λέμε η άνωθεν σοφία. Την ίδια πορεία είχαν και οι Εβραίοι γραμματείς όταν πήγε ο Χριστός και λέγανε πώς αυτός έμαθε γράμματα και έχει τέτοια
χωρίς να έχει μάθει γράμματα, πώς μιλάει τόσο, πού ξέρει όλα αυτά τα σοφά πράγματα. 12 χρονών ήταν ο Χριστός στον ναό, το θυμάστε αυτό. Και την απορία αυτή τη μας τη λύνει ο ίδιος ο Χριστός, όταν απευθύνεται στους μαθητές του και λέει ότι αν σας καλέσουν, λέει, να απολογηθείτε για μένα, μην τζαλίζεστε, λέει, εγώ θα σας δώσω σοφία και λόγο, τον οποίο δεν θα μπορέσουν να αντιπούν οι αντιπαλοί σας. Ο ίδιος ο Χριστός, λοιπόν, μέσα στο Ευαγγέλιο λέει ότι αυτός είναι η πηγή της σοφίας. Και όντως ο πατήρ Παΐσιος από εκεί σοφίστηκε. Από τα κείμενα της Εκκλησίας μας, από τη μετοχή του στα Θεία Μυστήρια, από το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η Θεία Σοφία που κατεβαίνει από τον ουρανό. Και αυτή η Θεία Σοφία είναι πολύ ανώτερη από τη δικιά μας κοσμική σοφία. Αυτό το πράγμα το παραδέχτηκε, σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα να δείτε τι σημαίνει η Θεία Σοφία. Αυτό το πράγμα το παραδέχτηκε ένας αγαπητός γνωστός, καθηγητής της ιατρικής, όταν πήγα να το συμβουλευτώ για ένα θέμα και του λέω, πατήρ Παΐσιος, μου είπε αυτό. Μου λέει, καλά σου είπε ο πατήρ Παΐσιος αυτό και έρχεσαι να ρωτήσεις εμένα. Λέει, άκου, λέει, να σου πω μια ιστορία. Εγώ, λέει, σαν διευθυντής όταν ήμουνα στο νοσοκομείο, έπρεπε να αγοράσω ένα ακριβό μηχάνημα. Και υπήρχαν δύο εταιρείες που βγάζαν το ίδιο μηχάνημα με μερικές παραλλαγές, περίπου ο ίδιος τύπος. Και καθόμουν να μελετούσα το ένα και το άλλο, τα έγραφα κάτω, τα δεδομένα, να διαλέξω ποιο από τα δύο να πάρω. Και δεν μπορούσα να φτάσω σήμερα. Και είπα, λέω, να πάω να ρωτήσω τον πατέρα Παΐσιο. Περίμενα να μου πει, πάρε τον Α τύπο ή τον Β τύπο. Αυτός όμως με κράτησε και μου εξήγησε και μου λέει, εάν πάρεις αυτόν τον τύπο, έχει και αυτή και αυτή τη λειτουργία, λέει, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάδε αρρώστια και αν το συνδυάσεις, λέει, μπορεί να κάνεις και αυτές τις εξετάσεις και να βγάλεις και αυτά τα συμπεράσματα. Δηλαδή μου λέει, μου μίλησε σαν τεχνικός που γνωρίζει πολύ καλά το μηχάνημα και σαν γιατρός που ξέρει τις αρρώστιες και τα προβλήματα και πώς μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του μηχανήματος. Και πώς είναι δυνατόν. Να, λοιπόν, ένα μυστήριο. Αυτά γίνονται μόνο με το φωτισμό του Θεού. Αυτή είναι η Θεία Σοφία, την οποία παρέχει το Άγιο Πνεύμα. Πολλά τέτοια παραδείγματα και θα σας πω και άλλα προσωπικά παρακάτω. Το τρίτο γεγονός είναι τα πλήθη. Τα πλήθη. Είδατε τι πλήθη μαζευόντουσαν. Άμα διαβάσετε στο Ευαγγέλιο θα δείτε ότι το ίδιο φαινόμενο συνέβαινε και στην εποχή του Χριστού. Έβγαινε ο Χριστός, πλήθη κόσμου μαζευόντουσαν από τις γύρω πόλεις. Πήγαινε στον κάμπο, ανέβαινε σε μια βάρκα και πήγαινε μέσα στη λίμνη γιατί το συνέχεια τα πλήθη. Όπως μαζευόντουσαν τα πλήθη γύρω από τον Χριστό, έτσι μαζευόντουσαν τα πλήθη γύρω από τον Άγιο Παΐσιο. Τα είδατε. Μια φορά έστειλα τη γυναίκα μου εκεί να προσκυνήσει, είχε πάει από το απόγευμα, έφτασε το βράδυ. Λέω, πήρε την ευχή του, όχι. Ήμασταν τόσο πολύ, λέει, που κουράστηκε και έφυγε. Βλέποντας αυτά τα πλήθη, είπα μέσα μου για πρώτη φορά, λέω, ρε παιδί μου, κάπως έτσι γινόταν και με τον Χριστό. Τελικά ο πατήρ Παΐσιος, σε μένα προσωπικά, μου απέδειξε την αλήθεια του Ευαγγελίου, μου φανέρωσε το πρόσωπο του Χριστού ο ίδιος. Έβλεπες μπροστά σου, θα λέγαμε, ένα εκμαγείο, μία μίμηση, ένα μικρό Χριστό. Ήταν εκπληκτικό αυτό το που συνέβη. Τώρα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς και να πει, γιατί οι άνθρωποι πήγαιναν σε αυτόν τον καλόγερο, σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί τα πλήθη μαζευόντουσαν γύρω τους. Τι ήταν αυτό που τους τραβούσε. Πώς ήταν χιλιάδες άνθρωποι στεκόντουσαν
Ώρες περιμένανε εκεί πέρα να πάρουν την ευχή του, να βρεθούν μπροστά του για λίγα δευτερόλεπτα, ας πούμε. Να κερδίσουν τι αυτά τα δευτερόλεπτα, τι θα γίνει. Κι όμως μπορούσε ο Άγιος μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, έτσι με ελάχιστες λέξεις, να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους. Αυτό το ομολογούσαν οι ίδιοι άνθρωποι, ότι βοηθήθηκαν και από αυτή την ολιγόλεπτη επαφή. Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω πώς γινόταν αυτό το πράγμα. Όπως για μας το λέω, είναι εύκολο να βλέπουμε το πρόσωπο των ανθρώπων γύρω μας, για τον Άγιο ήταν εύκολο να βλέπει την καρδιά του ανθρώπου. Ήξερε δηλαδή ποιος είναι ο άνθρωπος που τον πλησίαζε, ήξερε τι σκεφτόταν, ήξερε τι προβλήματα έχει μέσα στην καρδιά του. Την πρώτη φορά που τον συνάντησα, του λέω, εγώ γέροντα λέω, δεν προσκυνάω λέω τις εικόνες, ούτε φυλάω χέρι. Με κοιτάει, μου λέει, καλά κάνεις λέει, αφού δεν πιστεύεις αυτό είναι το τίμιο. Εντάξει, συνοηθήκαμε. Μετά από λίγο, ας πούμε, κέρδισε πολύ την εμπιστοσύνη μου, με λίγο λεπτή έτσι, γιατί έβλεπα ότι αυτός ο άνθρωπος με αγαπάει πολύ. Έδειχνε ενδιαφέρον για μένα. Και του λέω, γέροντα, λέω, έχω ένα πρόβλημα. Μου λέει, τι πρόβλημα? Του λέω, θυμώνω. Με πιάνει ένα θυμό ώρες-ώρες, λέω, θα σκοτώσω άνθρωπο. Μου λέει, θυμάσαι, λέει, όταν ήσουν μικρός που είχε πάει ο πατέρας σου στην Αθήνα και είχε γίνει αυτό και αυτό το περιστατικό. Με γυρίζει πίσω 12 χρόνια περίπου να μου θυμίσει ένα γεγονός της παιδικής μου ηλικίας που εγώ το είχα ξεχάσει. Αυτός μου το θύμισε για να μου εξηγήσει τη ρίζα αυτού του θυμού. Και έχει πέσει το στόμα μου μία πιθαμία, έχει ανοίξει και ακόμα δεν μπορώ να το κλείσω. Πώς είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν να γνωρίζει, ας πούμε, αυτό το γεγονός? Μου έδωσε μετά 3 συμβουλές, θα κάνεις αυτό και αυτό, μου λέει, θα σου φύγει. Και όντως μου φύγει. Πόσοι άνθρωποι δεν πήγαν εκεί πέρα και τους είπε με το όνομά τους? Πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, δεν πήγαν εκεί πέρα να πάρουν την ευχή του και με 2 λέξεις τους μιλούσε για το προσωπικό τους πρόβλημα? Πήγε ένας κουνιάδος μου εκεί πέρα, λέει, τη Μαρία δεν πρέπει να την ξεχνάς, έχει και αυτό και αυτό το πρόβλημα. Πρώτη φορά πήγε και του μίλησε για ένα προσωπικό του πρόβλημα και του έδωσε και τη λύση. Έβλεπε την καρδιά του ανθρώπου και μπορούσε δηλαδή με 2 κουβέντες που θα σου πει να σε κουνήσει ολόκληρο. Όχι μόνο η σοφία που σου δίνει τη λύση, τι να κάνεις, ας πούμε, στο πρόβλημά σου, αλλά και το γεγονός ότι γνώριζε το πρόβλημά σου και αυτό ήταν μια αποκάλυψη μπροστά σου. Λες, πώς γίνεται αυτό, πώς το ξέρει? Και όταν μια συμβουλή έρχεται με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, την ακούς και δίνεις βάση, θα λέγαμε. Γνώριζε ακόμα και τις καρδιές ανθρώπων και ανθρώπους που δεν τους είχε συναντήσει ποτέ στη ζωή. Από μακριά. Του μιλούσα μια φορά για έναν διαχειριστή της πολυκατοικίας μας που είχαμε, τον κύριο Σίμω, ο οποίος ήταν πάνω από 80 χρονών, χτυπούσε το κουδούνι μου και άρχισε και φώναζε και δεν καταλάβαινα εγώ τώρα και γιατί φωνάζει και τι πρόβλημα έχει. Έγινε 1, 2, 3, 5, 10 φορές, έγινε πρόβλημα στο τέλος. Σκέφτηκα και λέω, για να ρωτήσω τον γέροντα να μου δώσει καμιά συμβουλή. Μου λέει, κοίταξε, την άλλη φορά που θα έρθει θα του πεις αυτό και αυτό. Και μου είπε μια συγκεκριμένη φράση. Και πραγματικά την άλλη φορά, ανάμεσα στα λόγια που είχαμε, του λέω αυτή τη φράση. Και ο άλλος έμεινε έκπληκτος. Με κοίταξε, σταμάτησε, μου λέει, δίκιο έχεις. Και σηκωθεί και έφυγε. Τι είχε γίνει? Ο γέροντας προφανώς είχε πατήσει, όπως θα λέγαμε, ένα ψυχολογικό κουμπί αυτού του ανθρώπου.
Και πού το ήξερε, πόσο καλά ήξερε αυτή την ψυχή, ώστε να της προκαλέσει μια τέτοια αντίδραση, έναν άνθρωπο που δεν τον είχε δει. Πολλά αυτά τα θαυμαστά γεγονότα. Πολλοί άνθρωποι πήγαιναν εκεί πέρα με πολλά προβλήματα, μεγάλα προβλήματα. Καρκίνοι, διαλυμένες οικογένειες, παιδιά με ναρκωτικά. Και όλους τους βοηθούσε. Μια φορά, θα σας πω και το παράδειγμα με την ψωρίαση. Και όλους τους βοηθούσε. Υπήρχαν και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ήταν σαλεμένοι, ας πούμε. Από το πρόβλημα που είχαν, ας πούμε, ήταν σαλεμένοι. Πήγε κάποιος εκεί, είχε ένας γνωστός εκεί στην περιοχή που ζούμε, είχε βγάλει το παιδάκι του μια δερματική αρρώστια, την ψωρίαση, και έχανε το δέρμα, όπως αλλάζει το φίδι το πουκάμισο, έτσι και αυτό έχανε το δέρμα. Το τρέχαμε, λέει, σε γιατρούς, αλυφές, αλύφαμε όλο το σώμα, δεν γινόταν καλά. Έφτασε 7 χρονών το παιδί να πάει στο σχολείο. Λέω, τώρα είναι που θα αποκτήσει και ψυχολογικά προβλήματα. Και στεναχωρέθηκε ακόμα πιο πολύ. Άρχισα να περπατάω στον δρόμο, λέει, και παραμιλούσε. Τα έβαλα με το Θεό, που είσαι άδικος, που φταίς και τη σου φταίει το παιδί μου, και αν έχεις τίποτα, βάλτα με μένα. Θεοδικία, κανονική. Του λέει κάποιος γνωστός, πάνε στον πατέρα Παΐσιο. Και είπα μέσα στο μυαλό μου, αυτός φταίει που λέει στους ανθρώπους να πιστεύουν στον Θεό. Και τραβάω, λέει, στο Άγιο Όρος. Α, πού να συζητήσει λογικά. Άρχισε να κατηγορεί τον Θεό, τον έδειχνε Άγιος. Πρε φύγε, μη λες αυτά τα πράγματα. Ο Θεός είναι πολύ καλός, δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν τα καταλαβαίνεις καλά. Όχι, που είναι άδικος ο Θεός. Και... Φύγε, τον έδειχνε, μάλλον. Και φεύγοντας, ας πούμε, γυρίζει αυτός και του λέει απειλητικά, θα γυρίσω, θα σου κάψω το σπίτι, σου κάψω το εκκλησίες. Φύγε, του λέει, γίνε καλά το παιδί σου. Έφυγε. Περπατώντας ηρέμησε λίγο, λέει, τι μου είπε τώρα αυτός. Λέει, γίνε καλά το παιδί μου. Λες, λέει. Ούτε μια βραδιά, λέει, δεν κάθισε στο Άγιο Όρος. Κατευθείαν γύρισα πίσω, περιμένω, κοιτάζω το παιδί, είχε το δέρμα. Λέω, θα περιμένω 3 μέρες, μήπως είναι η περίοδος που μένει το δέρμα. Περνάνε 3 μέρες, περνάνε 4 μέρες, το δέρμα δεν πέφτει. 5η μέρα το δέρμα δεν πέφτει. Την 6η μέρα το πίστεψα. Πήγα στην αγορά, πήρα πορσελάνη, λεκάνη και μεταξωτή πετσέτα, ξανά πίσω στο Άγιο Όρος να του πλένω τα πόδια. Το βρίσκω μόνο του. Σπάνιο πράγμα. Πριν του μιλήσω, μου λέει αυτός, καλώς του. Δεν πιστεύω, λέει, να σε πείραξε το σπυράκι που άφησα στο γόνατο. Το άφησα, λέει, για να ωφεληθεί και η μικρή αργότερα. Πράγματι, λέει, στο γόνατο του παιδιού ένα σπυράκι σαν ένα 50 λεπτό, μόνο σε εκείνο το σημείο έπεφτε το δέρμα. Σ' άλλο πάνω ήταν καλό. Εγώ, λέει, δεν του είπα τίποτα, αυτός μου το είπε. Μόλις μου το είπε αυτό, έπεσα κάτω και άρχισε να κλαίω. Κλάμα. Και άρχισε να τάζω, λέει, θα χτίσω εκκλησία, θα κάνω αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε και ένα... μία θεραπεία εξ αποστάσεως. Αυτό το γεγονός, το βλέπουμε να καταγράφεται στο Ευαγγέλιο. Πήγε ένας Ρωμαίος, εκατόνταρχος νομίζω ήταν, και παρακάλεσε τον Χριστό να έρθει να γιατρέψει τον δούλο του που ήταν άρρωστος. Και ο Χριστός λέει, εντάξει, πάμε σπίτι σου. Και του λέει ο Ρωμαίος, δεν είμαι άξιος, λέει, να έρθεις στο σπίτι μου. Υπέ λόγο και η αθήση το πες μου. Πες ένα λόγο, λέει, και θα γίνει καλά ο πες μου. Και εκείνη την ώρα γιατρεύτηκε. Άρα λοιπόν, το Ευαγγέλιο αποδεικνύεται από τον Άγιο. Αυτά τα οποία τα διαβάζουμε στα Ευαγγέλια, τα βλέπουμε να συμβαίνουν σήμερα μπροστά μας.
μέσα από τους Αγίους. Το Ευαγγέλιο δεν αποδεικνύεται με σοφιστίες, με ρητορίες, με φιλοσοφίες. Αποδεικνύεται με τη δύναμη του Θεού. Πολλά από αυτά τα γεγονότα που περιγράφονταν στο Ευαγγέλιο τα είδαμε να συμβαίνουν με τον Πατέρα Παΐσιο. Να σας πω ένα ακόμα πιο εκπληκτικό γεγονός. Είχε βουήξει τότε ο τόπος ολόκληρος. Πρώτα να σας πω τι γίνεται στο Ευαγγέλιο και να δείτε και τι γίνεται σήμερα. Γιατί οι Άγιοι, από πόσο Πατήρ Παΐσιος και πόσο όλοι οι Άγιοι αποκαλύπτουν το πρόσωπο του Χριστού και την αλήθεια του Ευαγγελίου. Λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, ο Απόστολος Φίλιππας, ας πούμε, του είπε το Άγιο Πνεύμα, πάνε λέει εκεί πέρα, πλησίασε αυτή την άμαξα με τον αξιωματούχο τον Αιθίωπα και μίλησε του. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είπε στον Απόστολο, άκουσε μια φωνή και μίλησε του. Και πήγε ο Απόστολος. Και μετά του μίλησε, του εξήγησε, πίστεψε ο Αιθίωπας, τον βάφτισε και μετά τη βάφτιση εξαφανίστηκε ο Απόστολος και βρέθηκε σε μια άλλη πόλη. Από το σημείο που ήταν ο Απόστολος, χιλιόμετρα μακριά βρέθηκε σε άλλη πόλη. Είναι μέσα στις πράξεις του, άμα το διαβάσετε, το δείτε. Και άλλο περιστατικό. Όταν οι μαθητές του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όταν οι μαθητές είδανε τον Χριστό να περπατάει πάνω στη λίμνη, ξέρετε το περιστατικό φαντάζομαι, μπήκε μέσα στη λίμνη, μέσα στη βάρκα και την άλλη στιγμή, ενώ ήταν στο μέσο της λίμνης, βρέθηκαν στην Καπερναού, την άλλη στιγμή. Ένα παρόμοιο γεγονός έχει συμβεί και με τον Πατέρα Παΐσιο. Ήτανε τότε η ταινία του Καζαντζάκη που πεζόταν, ο τελευταίος πειρασμός, Σκορτσέζε ήταν, και είχαν βγει σχεδόν όλο το Άγιο Όρος, είχε βγει να πάρει μέρος στη διαμαρτυρία και είχαν μείνει από ένα σκαλόγερο σε κάθε σπίτι, δύο-τρεις σε κάθε μοναστήρι, όλοι οι άλλοι βγήκαν έξω. Και ο πατήρ Παΐσιος βγήκε έξω. Τον είδανε λοιπόν με το λεωφορείο να μπαίνει μέσα, πήρε την μαζί με τους άλλους και βγήκε έξω. Μου λέει ένας από τους μαθητές που καθόταν εκεί σκοτεινό κελί, βλέπω έναν άνθρωπο, λέει, να κατεβαίνει φουριόζος προς τα κάτω, δεν είναι σαν καλά. Του λέω, πού πας στον Πατέρα Παΐσιο, δεν είναι εδώ, λέει ο Πατέρα Παΐσιος. Άσε με τώρα τι μου λες εμένα, δεν είναι εδώ, ξέρεις από πού έρχομαι εγώ. Βρε, δεν είναι εδώ, του λέει, εγώ έχω ένα πρόβλημα τώρα, τι με λες εσύ. Και συνέχισε προς τα κάτω. Λέει, θα πάει, δεν θα τον βρει. Βράδυ ήταν και απόγευμα, να τον περιμένουν να τον φιλοξενήσουν. Πού θα γυρίσει το βράδυ αυτός. Μετά από καμιά ώρα τον βλέπω έρχεται χαρούμενος, γελαστός. Του λέω, τι έγινε. Εντάξει, λέει, τα είπαμε. Λέει, τι είπατε ρε παιδί μου. Α, λέει, συζητήσαμε τον Πατέρ Παΐσιο. Βρε, πώς ήταν αυτός με τον οποίο μίλησες. Έτσι και έτσι και έτσι. Πρέπει σε ποιο σπίτι πήγες, πώς ήταν η πόρτα, πώς ήταν η αυλή. Έτσι και έτσι. Μου περιέγραψε το γέροντα. Βρε, του λέω, δεν είναι εδώ ο Πατέρ Παΐσιος. Καλά τρελό, θα μου βγάλεις, τόση ώρα μιλούσαμε μαζί. Βούληξε το Άγιο Όρος ολόκληρο. Βλέπετε πώς επαληθεύεται το Ευαγγέλιο από τους Αγίους. Βλέπετε πώς επαληθεύεται το Ευαγγέλιο από τους Αγίους. Και αυτά που σας λέω λίγα είναι. Λίγα είναι. Κάθε μέρα γινόντουσαν τέτοια πράγματα. Εκατοντάδες άνθρωποι πήγαιναν στο κελί. Πόσες θεραπείες κρυφές που δεν τις λένε οι άνθρωποι. Δηλαδή η φήμη αυτή πήγε από στόμα σε στόμα. Οι άνθρωποι από ευγνωμοσύνη λέγανε αυτό που συνέβηκε. Και απλώθηκε η φήμη του και έγινε μια παγκόσμια έκρηξη.
Θα σας πω και ένα άλλο πιο μεγάλο. Εγώ σας είπα την πρώτη φορά δεν πίστευα. Δεν πίστευα.